Τελικά 32 είναι τα κόμματα, οι συνασπισμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφοι που θα συμμετάσχουν με ψηφοδέλτιο στις εκλογές του 2012 μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου. Από τους 36 συνδυασμούς που κατέθεσαν αίτηση, το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε 4 κόμματα: την Εθνική Ελπίδα, το Πάμε στο ΓΕΣΕΠ, τους Φίλους του Ανθρώπου και το Δημοβούλιο Πολιτών Άμεση Δημοκρατία στην Πράξη. Την υπογραφή κοινωνικού συμβολέου με τον ίδιο τον λαό για μια σειρά αλλαγών και μεταρρυθμίσεων ζήτησε ο Αντώνης Σαμαράς, παρουσιάζοντας σήμερα το πρόγραμμα του κόμματός του για τη συνολική λειτουργία του κράτους. Έμφαση έδωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στα θέματα της ασφάλειας, υποσχόμενος άμεση λύση στο θέμα των λαθρομεταναστών και του πανεπιστημιακού ασύλου. Παράλληλα, εξήγηλε την αναθεώρηση του Συντάγματος, την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, καθώς και την καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή. Καλύτερα οι Έλληνες να θυμώνουν για αυτά που ζουν παρά να ζήσουν την απόλυτη καταστροφή μιας χρεοκοπίας. Και αυτό το αποτρέψαμε. Αλλά ήταν συλλογική απόφασή μας να κάνουμε το πατριωτικό μας καθήκον. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο τέος Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, αλλά και την αύξηση της ανεργίας, ο Γιώργος Παπανδρέου σημείωσε ότι θα ήθελε εκ μέρους όλου του πολιτικού κόσμου να ζητήσει συγγνώμη. Την ανάγκη να χειραφετηθεί ο λαός από επικίνδυνες παλιές και νέες αυταπάτες που μπήκαν στο προσκήνιο, τόνισε η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα κατά τη χθεσινή επίσκεψή της στην Ακρόπολη. Η κυρία Παπαρίγα είπε ότι αυτό που μπορεί να κερδιθεί στις 6 Μαΐου είναι η χειραφέτηση όσο γίνεται μεγαλύτερου μέρους των εργατικών λαϊκών στρωμάτων από τα τρομοκρατικά διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πώς ήταν τον αγώνα Μπάγκεν? Ναι. Είχε την πολιτική. Τον πολιτικό πυρήνα. Όχι, στο ΚΚΕ. Επίθεση στο ξένο γήπεδο. Δεν έχει νομιμοποίηση η υπογραφή Βενιζέλου Σαμαρά στη νέα σύμβαση, αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι ο δρόμος που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εύκολος και συνέχισε λέγοντας ότι αν συνεχιστεί το μνημόνιο, θα βγούμε σύντομα από την Ευρωζώνη ως παρίες. Όλο αυτό το διάστημα είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ασκήσαμε μια ουσιαστική, ριζοσπαστική μεν, καταγγελτική θα έλεγε κανείς, αλλά και με εναλλεκτικές προτάσεις αντιπολίτευσης στη Βουλή και στους κοινωνικούς αγώνες. Επίθεση κατά των δύο πρώην πρωθυπουργών Γιώργιου Παπανδρέου και Κώστα Καραμαλή εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης με αφορμή τις πρόσφατες παρεμβάσεις τους, κατηγορώντας τους ότι το έβαλαν στα πόδια στα δύσκολα. Ο κύριος Καρατζαφέρης υποστήριξε πως όσο δεν ζητούν συγγνώμη οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, τόσο ο λόγος τους δεν έχει ανταπόκριση στον ελληνικό λαό. Ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία για το σάπιο πολιτικό σύστημα και τη διαφθορά επέρριψε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης. Στον πυρήνα της κρίσης βρίσκεται το πολιτικό σύστημα που δημιούργησαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα γέννησε το πελατειακό κράτος και τη διαφθορά. Ευνόησε λίγους και έστειλε και συνεχίζει να στέλνει μεγάλα στρώματα της κοινωνίας στη φτώχεια, στο περιθώριο και στην ανεργία. Αυτό το σύστημα πρέπει να ανατραπεί. Βέβαιοι για την είσοδο της Δημοκρατικής Συμμαχίας στη Βουλή, αλλά και αποφασισμένοι να μην επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, εμφανίστηκε από το Ηράκλειο η Ντόρα Μπακογιάννη κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της περιοδίας στην Ανατολική Κρήτη. Η κυρία Μπακογιάννη έκανε την αυτοκριτική της και ανέφερε ότι η Δημοκρατική Συμμαχία δεν είναι σημαία ευκαιρίας, αλλά ένα κόμμα το οποίο κτίστηκε με σκληρή δουλειά από ανθρώπους μάχημους. Τόνισε επίσης ότι η Δημοκρατική Συμμαχία θα είναι μεγάλη έκπληξη των εκλογών. Μέρος της λύσης την επόμενη ημέρα των εκλογών επιδιώκουν να γίνουν οι οικολόγοι πράσινοι, χαρακτηρίζοντας δύσκολη τη μάχη, καθώς ο κόσμος ταλανίζεται από πολλά διλήμματα προκειμένου να παγιδευτεί. Στην τελική ευθεία της εκλογικής αναμέτρησης μπήκαν χθες οι οικολόγοι πράσινοι, με τη διακαναλική συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στο Ζάπιο. Το Σάββατο 28 Απριλίου, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Κοινωνικής Συμφωνίας, Χάρης Καστανίδης, θα επισκεφτεί την Καβάλα. Στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, όπου και θα παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος και το ψηφοδέλτιο της Κοινωνικής Συμφωνίας στον ΟΜΟ.